Εγώ είμαι του 2007, είμαι 17 χρονών και είμαι ακόμα στην πρώτη Λυκείου. Πρώτη χρονιά στο Λυκείο ομολογώ έκανα πελάτε στην Ήλα. Δεύτερη χρονιά, το γενικό μου ήταν 9 στην πρώτη. Και πάλι πήρα το 14 το γενικό μου, ήμουν σωστό στις απουσίες μου και λόγω του ότι το είχε θέμα με λεωφορεία, δεν έπρεπε να πάω στην εξέταση που είχα την τελευταία των μαθηματικών και δεν με άφηκαν να την ξαναδώ την εξέταση, διότι δεν έπρεπε να πάω. Και για τούτο ένας χρόνος ολόκληρος σκόπων που έκανα που έσασα και τους βαθμούς μου, έσασα και τις απουσίες μου και τη συμπεριφορά μου και όλα, δεν με άφηκαν να ξαναδώ την εξέταση και έμεινα ήδη αντάξει και πολλοί άλλοι μαθητές. Έχω φίλους μου που είναι και 18-19 χρόνων που όσο προσπαθούσαν να σάσουν, εγκόμα πρώτη λίγο και παρελθόντας σπουδά και δεν σαν νυχτερινά. Αποδείχθηκε και ξεκίνησε να κάνει και το Υπουργείο μια πρωτοβουλία και εξείπε το Υπουργείο ότι το να αφήνεις τους μαθητές στάσιμους δεν βοηθά κανένα, ούτε το σύστημα ούτε τους μαθητές. Και το ίδιο όπως έμεινε στάσιμος ο κύριος, έμεινε στάσιμος ο αδερφός μου που επίδημος μαζί με τούτο και να πας στρατό διαφορετικό χρόνο. Να πάω σε 3 χρόνια στρατό, ναι, βάσκο. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν στην παιδεία. Τούτοι μαθητές δεν παίρνουν καλά μες στα σχολεία. Ο μόνος λόγος πάντα που τους ρωτώ τι είναι το καλό, είναι οι παρέες μας, τούτο μου λαλούσει. Το σχολείο δεν τους αρέσει, η μάθηση δεν τους αρέσει με τον τρόπο που γίνεται. Αλλάζει ο κόσμος και τα σχολεία είναι τα ίδια. Αργά για μαθαίνεις κάτι πιστεύω εγώ, δεν πρέπει να είσαι Παναγιώτης μου αφού στο παιδιά που παίγει αγιά σας. Εγώ πιστεύω αν θέλεις να μάθεις κάτι ας πούμε στα σχολεία ή οτιδήποτε μαθαίνεις, δεν πρέπει να γίνεται με πίεση. Αν μας σε πιέζουν να μάθεις κάτι, μόνο που σε πιέζουν είναι το μαθαίνεις. Σε πολλοί μαθητές ας πούμε πιέζουν τους αρέσκει έναν πράγμα, μαθαίνουν το για το διαβόλυμα, το εξιάνουν το μητά ας πούμε. Εντάχα, άμα δεν σε ενδιαφέρει έναν πράγμα, είναι το μαθαίνεις. Εγώ πιστεύω που αλήθεια είναι και πολλοί μαθαίνουμε πράγμα στο σχολείο. Και ναι, αλλά εντάξει, έτσι είναι. Για τα κινητά, εγώ πιστεύω εγώ πάντως στο κοινό μου γιατί όλοι πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε το για απλά για να χάνουμε την ώρα μας. Εγώ το τηλέφωνο μου χρησιμοποιώ το, ευκάλλω ριάκια, κάνω πράγματα, επιχειρήσεις. Να εξηγήσουμε στο πω. Έχει ένα YouTube channel ο αδερφός μου και χρησιμοποιεί την ώρα του διαλύματος για να δουλεύει. Και ευκάλλει 1500 ευρώ το μήνα στο YouTube. Δηλαδή, σαν να μιλούμε ότι οι μαθητές δεν έχουν ζωή, δεν μπορούν να έχουν προσωπικά πράγματα που πρέπει να κάνουν τα διαλύματα. Επειδή είμαι κακός μαθητής, ας το πω, δεν κάνω καλούς βαθμούς, νομίζουν όλοι ότι έχουν κοφκεί ο νους μου και έτσι, αλλά στην τελική δεν είναι βαθμούς μες στο ρόλο, ούτε πέτσι ρόλο, ούτε τα βαθμούς έχεις για να είσαι καλός μαθητής, αν προσέχεις, πέτσι ρόλο το ήταν που κάνουμε και... Ναι, εγώ το τηλέφωνο που χρησιμοποιώ για τον σκοπό και θεωρώ μου το δικαίωμα να πούμε τώρα που κάνω ριάκι και κάνω πράγμα που θέλω και γι' αυτό μη στεύχω να σωστώ το πράγμα. Ευχαριστούμε να ρεχτώ. Εντάξει,